Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης από το AntonyDavidPhoto.com και μιας που έχω καιρό να κάνω συμβουλευτικό βίντεο, αποφάσισα να κάνω κάτι για να βοηθήσω εσάς που σας αρέσουν οι λήψεις long exposure με καταράκτες, με ποτάμια, με νερό γενικότερα. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα σας δώσω 9 συμβουλές για το πώς να βγάζετε καλύτερες φωτογραφίες σε ποτάμια και καταράκτες, ώστε να μπορείτε να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με ό,τι εξοπλισμό και να έχετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε αυτές τις 9 συμβουλές. Let's roll! Ξεκινάμε με την πρώτη συμβουλή, η οποία έχει να κάνει με τα φίλτρα. Αποφασίστε από πριν τι φίλτρα θα χρειαστεί να πάρετε μαζί σας και γιατί διαμετρήματα φακών, ώστε να είστε έτοιμοι τη στιγμή των λήψεων. Τα δύο πιο κλασικά φίλτρα που χρησιμοποιούμε είναι το πολωτικό και το ND, με τις πιο πολλές πιθανότητες να έχει το ND φυσικά, διότι αυτό είναι το μοναδικό φίλτρο που μας κόβει πάρα πολλά stop από το υπάρχον φως που έχουμε και μας επιτρέπει να μπορούμε να κάνουμε λήψεις μεγάλης έκθεσης. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για τα φίλτρα, είχα βγάλει πριν αρκετό καιρό ένα πλήρες βίντεο που αναλύει όλα τα φίλτρα της αγοράς. Θα βάλω το link επάνω δεξιά για να το δείτε όποιος και όποια δεν το έχει δει. Πάμε στη δεύτερη συμβουλή, η οποία έχει να κάνει με την ταχύτητα κλίστρου. Το πιο σύνηθες ερώτημα των περισσότερων από εσάς είναι τι ταχύτητα κλίστρου να βάλω ώστε να κάνω το νερό να φαίνεται κουνημένο. Αυτό είναι σχετικό και εξαρτάται από την ταχύτητα ροής του νερού. Όταν έχουμε λοιπόν νερό το οποίο ρέει αργά, θα χρειαστούμε πιο μεγάλο χρόνο έκθεσης για να μπορέσουμε να το κάνουμε να φαίνεται κουνημένο. Ενώ όταν έχουμε για παράδειγμα νερό πιο ορμητικό, τύπου καταράκτη, ακόμα και με 15 δευτερόλεπτα έκθεση μπορούμε να το κάνουμε να φαίνεται κουνημένο. Όσο ανεβαίνει ο χρόνος έκθεσης, τόση ώρα γίνεται ουσιαστικά καταγραφή στον αισθητήρα της κίνησης του νερού και βγαίνει κουνημένο το νερό. Από ένα σημείο και μετά, 2-3 λεπτά έκθεση και μετά, δεν βλέπουμε τεράστιες διαφορές. Ωστόσο, εδώ υπάρχει κάτι το οποίο προτείνω να προσέξετε. Εάν έχετε φωτιστικές συνθήκες οι οποίες αλλάζουν όλη την ώρα, π.χ. έχετε σύννεφα και μία πέφτει ήλιος, μία δεν πέφτει ήλιος, μπορεί, αν έχετε πολύ μεγάλο χρόνο έκθεσης, να σας κάψει συγκεκριμένα σημεία πάνω στη φωτογραφία, επειδή εκείνη τη στιγμή που καταγράφεται το φως γίνεται μιας μορφής light painting. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέχουμε τι φωτιστικές συνθήκες έχουμε από πάνω από το κεφάλι μας τη στιγμή που φωτογραφίζουμε, για να ξέρουμε εάν θα χρειαστεί να πάμε πάρα πολύ μακριά με την ταχύτητα κλίστρου, μεγάλο χρόνο έκθεσης λοιπόν, ή αν θα χρειαστούν πολλές μικρότερες λήψεις για να μπορέσουμε μετά να τις ενώσουμε ώστε να πάρουμε όλη την πληροφορία σε όλο μας το κάδρο. Σκοτεινά σημεία, φωτεινά σημεία κτλ. Πάμε στο νούμερο 3, το οποίο έχει να κάνει με την σύνθεση του κάδρου. Προσέξτε καλά λοιπόν πώς θα συνθέσετε το κάδρο σας, πού υπάρχουν highlights, πού υπάρχουν shadows, αν έχετε αντικείμενα σε πρώτο πλάνο ή σε δεύτερο πλάνο κτλ. Τι εμποδίζει τη λήψη σας και κυρίως το θεατή σας από το να κοιτάξει εκεί που θέλετε. Η σύνθεση του κάδρου είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν αρκεί απλά να έχουμε ένα κουνημένο νερό και τέλος. Έχουν σημασία τα χρώματα, έχουν σημασία οι τόνοι, έχουν σημασία τα highlights και τα shadows. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε μια φωτογραφία η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία που δένουν αρμονικά μεταξύ τους και οδηγούν το μάτι του θεατή ακριβώς εκεί που θέλουμε, χωρίς να έχει τίποτα περίεργο ή απότομο ή άγριο που να το αποσπάει την προσοχή. Πάμε στο νούμερο 4. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές προοπτικές και διαφορετικά εστιακά μήκη. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και σε άλλα βίντεό μου, μην φωτογραφίζετε σχεδόν ποτέ από το ύψος σας. Πέστε πιο χαμηλά, ανεβείτε πιο ψηλά, πάτε ανάμεσα από κορμούς, κλαδιά, φύλλα, οτιδήποτε. Δοκιμάστε κάτι διαφορετικό και κυρίως μην είστε μόνο με ένα εστιακό μήκος. Μην φωτογραφίζετε λοιπόν μόνο με ευρυγόνιο φακό, ούτε μόνο με τηλεφακό φυσικά. Δοκιμάστε διαφορετικά εστιακά μήκη ώστε να δείτε τι ταιριάζει καλύτερα στην σκηνή που θέλετε να απαθανατίσετε. Νούμερο 5. Η βροχή και το χιόνι δημιουργούν μεγαλύτερους καταράκτες και μεγαλύτερη ροή νερού. Αυτό σημαίνει ότι αν πάμε κάπου καλοκαίρι ή άνοιξη, ενδέχεται να έχουμε μικρότερη ροή νερού ή ακόμα και απόλυτη ξηρασία σε κάποια σημεία, άρα λοιπόν δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε όμορφες φωτογραφίες. Το πιο σίγουρο λοιπόν είναι να πάμε κάπου φθινόπωρο ή χειμώνα, όπου θα έχει βρέξει, θα έχουν πέσει χιόνια, θα έχουν αρχίσει να λιώνουν τα χιόνια προς την άνοιξη και θα έχουμε μεγαλύτερη ροή νερού, άρα λοιπόν θα έχουμε πολύ πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες. Πάμε τώρα στο νούμερο 6. Έστω ότι φτάσετε στο μέρος που θέλατε, όπου υπάρχει ένας πολύ όμορφος καταράκτης, ένα πολύ όμορφο ποτάμι, μια πολύ όμορφη λίμνη κτλ. Αλλά δεν μπορείτε να αποφασίσετε ποιο είναι το ιδανικό κάδρο για εσάς. Δεν ξέρετε τι θέλετε να απομονώσετε ή τι θέλετε να δείξετε και πώς θέλετε να το δείξετε μέσα από όλη αυτή τη σκηνή. Ένας απλός τρόπος είναι να βάλετε το πιο ευρυγόνιο φακό που έχετε και να βγάλετε μια δοκιμαστική λήψη όλο το κάδρο, ό,τι βλέπετε εκείνη τη στιγμή. Μετά μπορείτε να μελετήσετε για λίγα λεπτά αυτή τη λήψη και να δείτε τι σας τραβάει την προσοχή από όλο αυτό το κάδρο. Συνήθως, αυτό που μας τραβάει την προσοχή περισσότερο είναι το σημείο που θέλουμε να δείξουμε κυρίως μέσα στο κάδρο μας. Άρα λοιπόν μετά μπορείτε να δοκιμάσετε να απομονώσετε αυτό το σημείο μόνο και φυσικά όπως είπα και πριν, δοκιμάστε διαφορετικές γωνίες και διαφορετικές προοπτικές ώστε να μπορέσετε να δείξετε αυτό το σημείο με διαφορετικό τρόπο στους θεατές σας.
Πάμε τώρα στο νούμερο 7. Σκεφτείτε λίγο πιο εναλλακτικά το κάδρο σας. Μην προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια φωτογραφία βασιζόμενη απόλυτα στους κανόνες και στη λογική. Όπως έχω πει και σε παλιότερα βίντεό μου, έχει μεγάλη σημασία το τι θα συμπεριλάβετε, καθώς επίσης και το τι θα πετάξετε έξω από το κάδρο σας, γιατί πρέπει το κάθε τι να βοηθάει την τελική σας λήψη. Άρα λοιπόν, ό,τι έχετε συμπεριλάβει μέσα στο κάδρο σας, καθώς επίσης και ό,τι έχετε πετάξει απ' έξω, πρέπει να βοηθάει την τελική λήψη, να βοηθάει να περάσει το μήνυμα, να βοηθάει να περάσει το συνέστημα στην απέναντι πλευρά που είναι είτε ο εαυτός σας είτε κάποιος άλλος θεατής. Πάμε στο νούμερο 8. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να προγραμματίζουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για μια συγκεκριμένη φωτογράφηση όταν βγαίνουμε έξω στη φύση. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ανάλογα με την εποχή, κάποιες φορές οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό μπορεί να μας χαλάσει τα πλάνα, αλλά μπορεί και παράλληλα να μας δώσει μια νέα εμπειρία, την οποία φυσικά δεν μπορέσαμε να προγραμματίσουμε από πριν. Άρα λοιπόν, εάν χαλάσει ο καιρός, δεν σταματάμε και φεύγουμε, βγαίνουμε και έξω και φωτογραφίζουμε, διότι αυτό μπορεί να είναι ευκαιρία μας για να βγάλουμε κάτι μοναδικό το οποίο δεν το είχαμε προβλέψει. Τέλος, νούμερο 9, μια συμβουλή για μικρή ροή νερού και μικρούς καταράκτες. Όπως ανέφερα και πιο πριν, ανάλογα με την εποχή που θα πάτε να φωτογραφίσετε εκεί έξω, μπορεί να συναντήσετε μικρή ροή νερού ή ακόμα και απόλυτη ξηρασία. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε μικρή ροή νερού, εάν θέλουμε να δείξουμε έναν καταράκτη, ένα ποτάμι, ένα ρέμα, οτιδήποτε πιο δυναμικό, πιο έντονο, η λύση είναι να πάμε πάρα πολύ κοντά και από χαμηλή γωνία. Έτσι λοιπόν θα έχουμε δυναμικό κάδρο, δυναμικές γραμμές και θα αναδείξουμε πολύ περισσότερο, θα διονγκώσουμε αν θέλετε περισσότερο το νερό και τη ροή του, ώστε να φαίνεται πολύ πιο εντυπωσιακό και δυναμικό σε σχέση με το αν το φωτογραφίζαμε απευθείας από μπροστά ή ακόμα χειρότερα από πάνω που θα φαινόταν ακόμα πιο μικρό. Άρα λοιπόν, μικρή ροή νερού, ίσον πηγαίνουμε όσο πιο κοντά μπορούμε και από όσο πιο χαμηλή γωνία μπορούμε. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Εάν το βρήκατε χρήσιμο και σας έμαθε κάτι καινούριο, ξέρετε πολύ καλά τι να κάνετε, πατάτε το κουμπάκι από κάτω που λέει like και φυσικά όποιος και όποια δεν το έχει κάνει ήδη, πατήστε το subscribe με το καμπανάκι από δίπλα για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο που ανεβαίνει εδώ στο κανάλι μου. Εάν θέλετε περισσότερες συμβουλές και περισσότερη βοήθεια από εμένα, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να πατήσετε το κουμπάκι join που υπάρχει από κάτω και έτσι λοιπόν θα γίνετε VIP member στο κανάλι μου και θα έχετε έξτρα ωφέλη από εμένα. Και ο άλλος τρόπος βρίσκεται κάτω στην περιγραφή, με υποστηρίζετε μέσω του Patreon και παίρνετε ακριβώς τα ίδια ωφέλη με τα VIP members του καναλιού μου εδώ στο YouTube. Σε κάθε περίπτωση και με κάθε έναν από εσάς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!